Για πάμε και στην συναυλία που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Εκατερίνη, όπου εκεί ο τραγουδιστής επέλεξε να μιλήσει για θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο τραγουδιστής στη συναυλία. Θέλω να ξέρετε πως η Εκκλησία, γιατί πολλές φορές ακούγονται από πολλούς ανθρώπους ότι η Εκκλησία δεν βοηθάει, δεν κάνει, απλά εισπράττει, παίρνει λεφτά κτλ. Κτλ. Επειδή εγώ γνωρίζω, έχω επισκεφτεί πάρα πολλούς διαδέτες και έχω πάει σε πολλούς μητροπόλεις, έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Θα ήθελα να ξέρετε πως η Εκκλησία είναι το μοναδικό πράγμα, όχι πράγμα, ο μοναδικός σταθμός στη ζωή μας που βοηθάει πραγματικά τους ανθρώπους. Να είστε λοιπόν, εσείς που είστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι εδώ μέσα, να έχετε την πίστη σας, να αγαπάτε τον Χριστό, να ομολογείτε τον Χριστό, όπως κάνω και εγώ και άλλοι πολλοί συναδελφοί μου. Είναι τιμή μας να υπηρετούμε και την Εκκλησία και τον Χριστό. Και θέλω να πω, όπως και τις υπόλοιπες φορές, η ομολογία... Ρε Νικόλα, μην τα λες αυτά, ρε. Θα σε φάνε, ρε. Θα σε εξαφανίσουνε. Δεν θα σε προωθούνε. Τα λες αυτά. Παγορεύονται. Δεν είναι και της μόδας. Πίστεως στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς. Ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους, ντρέπονται να πούμε ότι πιστεύουν και τα λοιπά. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε στην πατρίδα μας, στην οικογένειά μας. Και αν πούμε, ας πούμε, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, κάποιοι θα μας θεωρήσουν αντιδημοκράτες, δυτικούς και λοιπά. Εγώ υποστηρίζω την θρησκεία μου, την πίστη μου, την αγαπάω, την ομολογώ, αγαπάω την πατρίδα μου και αγαπάω και την οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο μου θα πω εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Μπράβο ρε Νικόλα, άξιος. Ωραία τα είπε. Να δούμε τώρα τι αντιδράσεις θα έχουμε. Ευτυχώς είναι σε άδεια ο Γεώργιος Ες Λιάγκας. Φαντάσου τώρα να έκανε τις εκπομπές στον Αντένα, τι θα γινότανε, τι θα έβγαινε και θα έλεγε. Γιώργο, έλα πίσω ρε εσύ. Χάσαμε τη συνεντεύξη με τον Κασελάκη ρε εσύ. Τι γίνεται με τα ουράνια τόξα. Δεν έχουμε ειδήσει καθόλου για ομοφιλόφιλους. Τι γίνεται. Θα μου πεις θα επιστρέψει από Σεπτέμβρη τώρα κάνει τα μπανάκια του. Αλλά χάσαμε όλες τις ωραίες ειδήσεις. Δηλαδή απορούμε τι γίνεται. Αυτά και από την Εκατερίνη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος καλά τα λέει. Πιστεύω οι περισσότεροι συμφωνείτε με αυτό. Να δούμε αντιδράσεις γιατί αυτά που λέει δεν αρέσουνε και μου θυμίζει έναν άλλον τραγουδιστή που τον έχουν εξαφανίσει. Ό,τι νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.